ήρθε η ώρα να ξεσφραγίσουμε έναν τροχύλατο φούρνο εμπνευσμένο από τα παλιά καμίνια που έψιναν τα ροδίτικα κεραμικά οι ροδίτες κεραμοποιοί. Παίρνοντας αυτή την ιδέα, κάνοντας ένα μικρό φούρνο για να συστήσουμε και εμείς αυτή την τεχνική. Απλά εμείς εδώ μέσα μαγειρεύουμε σε ροδίτικα μανατσούκια πυρήμχα σκεύη από ροδίτικο πυλό, ανέκαθεν συνδεδεμένα με τη ροδίτικη κουλτούρα. Μια ροδίτικη τεχνική είναι σκεύη χωρίς μάλτο που αντέχουν σε υψηλές θερμοκρασίες για αρκετές ώρες. Έφτασε η ώρα λοιπόν να ξεσκεπάσουμε το φούρνο μας. Είναι σφράγισμα με μια νεκρή ζύμη. Αυτό κάνει το μαγείρεμα σε χαμηλή φωτιά για αρκετές ώρες να λειτουργεί σαν χύτρα. Αυτά τα σκεύη είναι τα ροδίτικα μανατσούκια, σκεύη από πυλό που φτιάχνονται από ροδίτες και κεραμοποιούς χωρίς μάλτο, ανέκαθεν έψιναν μέχρι και τώρα. Εδώ έχουμε ένα ρύφι με γέμιση καπαμά. Εδώ έχουμε μια πάστα χιούτα με κατσίκα. Αυτό όμως, ναι, αυτό είναι παιδιά, αυτό είναι λίγο μαγικό. Βρισκόμαστε στο χώρο με τους ξυλόφουρνους μας, νιώθοντας την ανάγκη να είμαστε και εμείς μέρος μιας μικρής κοινωνίας που παράγει και προάγει τον ροδίτικο πολιτισμό. Αποφασίσαμε να επιστρέψουμε στο χωριό της γυναίκας μου, να ξαναπάρουμε τα πράγματα από την αρχή και να σταθούμε σαν φρουροί της παράδοσης, να μεταλαμπαδεύσουμε και να επικοινωνήσουμε τον ροδίτικο πολιτισμό. Υπάρχει και μια άλλη Ρόδος, υπάρχει μια ορεινή Ρόδος. Πέρα της υπέροχης Ρόδου που όλοι ξέρουν της κοσμοπολίτικης, υπάρχει και αυτή η Ρόδος. Κόσμος στόφες πολιτισμού, μικρές κοινωνίες σαν μικρά χωριουδάκια που πραγματικά παράγουν αξιόλογο έργο. Έτσι θέλοντας να είμαστε και εμείς μέρος αυτού του έργου, αποφασίσαμε να γυρίσουμε, να ξαναπάρουμε το νήμα από την αρχή. Μικρής χιλιομετρικής απόστασης μενού, μηδέν απόβλητα, αυτά όλα μπορεί να επιβεβαιώσει πια ένα τοπικό εστιατόριο που παράγει τοπική κουζίνα, μηδενική σπατάλη καυσαερίων, διαχείριση αποβλήτων καταγεγραμμένα. Μπορεί να αποδειχθεί πλέον ότι όσο πιο κοντά στο χωράφι, τόσο πιο χαμηλό το αποτύπωμα στον πλανήτη. Είναι ανάγκη όλων μας να το συστήσουμε σε όλο τον κόσμο και να μάθει ο πλανήτης όλος ότι η τοπικότητα είναι συνδεδεμένη με το πράσινο αποτύπωμα του πλανήτη. Χρέος μας λοιπόν για να αφήσουμε ένα σπίτι στα παιδιά μας, έναν κόσμο καλύτερο, είναι αρχίζοντας από το τραπέζι μας. Η κουλτούρα μας, η παράδοσή μας, όλα αυτά τα παρέχει, ας τα ξαναθυμηθούμε λοιπόν. Τώρα θα δούμε μέσα από τους φούρνους ένα
ψωμί από αλεύρι βελανιδιού, σίμικτο και αλεύρι στάρενο. Μεγάλωσαν γενιές και γενιές κατά τη διάρκεια της κατοχής. Και εδώ έχουμε το ροδίτικα γιαπράκια από φύλλο ροδίτικη σουλτάνας. Σουλτάνα είναι η ποικιλία σουλτανίνα, αλλά είναι μια παλιά ποικιλία εντόπια της Ρόδου που έχει κρατήσει τον πόλη και τα κλίματα. Κάθε τόπος έχει τα ντολμαδάκια του, τα γιαπράκια που λέμε εμείς στη Ρόδο. Εμείς χρησιμοποιώντας αυτή την ποικιλία, προσθέτοντας την αρτισά, το κείμενο δηλαδή, τα κάνει και διαφορετικά. Ελπίζω να τα απολαύσετε. Αναζητώντας τη μοναδικότητά μας κι εμείς, μέσα από τον πολιτισμό, η γαστρονομία τελικά είναι ένας τρόπος για να ανακαλύψουμε και τις ρίζες μας και γιατί όχι να αντί να κυνηγάμε Βρετανούς, Γάλλους και Σκανδιναβούς, γιατί όχι να μην κυνηγάνε αυτοί εμάς. Παράδοση και τέχνη μαζί λοιπόν.